Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα παρακολουθήσουμε, η Πολυξένη κάνει μια αναπάντεχη αποκάλυψη στο Σωτήρι, καθώς ανησυχεί για τον Άκη. Παίρνει τηλέφωνο τον λιπαστινόμο και του λέει: «Ο Άγης είναι αυτός που τραυμάτισε τη Βικτόρια. Σας παρακαλώ, πρέπει να τον βρείτε». Όμως την ακούει η Αμαλία και γίνεται έξαλλη. «Πολυξένη, τι πήγες και έκανες», της λέει, και εκείνη δικαιολογεί την πράξη της. «Αμαλία μου, φοβάμαι, μη πάθει κανένα κακό». «Καλύτερα να το βρει η αστυνομία, τουλάχιστον θα είναι καλά», της λέει. Λίγο αργότερα η Αμαλία πηγαίνει και συναντάει τον Άγη, εκεί που είναι κρυμμένος, ο οποίος της δίνει κάτι για την Πολυξένη. «Σε παρακαλώ, δώσε αυτό το γράμμα στη γυναίκα μου και πες της να με συγχωρέσει, αλλά αν το διαβάσει θα καταλάβει». Η Αμαλία μόλις γυρίζει, δίνει το γράμμα στην Πολυξένη και εκείνη μόλις το διαβάζει τρελαίνεται. Ο Άγης της γράφει ότι τραυμάτισε τη Βικτόρια επειδή έμαθε ότι δεν είναι γιος της, αλλά ένα παιδί που πήρε από το ίδρυμα και το παρουσίασε στον Χριστόφορο σαν δικό τους, για να μην το χάσει. Το πιο σημαντικό όμως που της γράφει είναι ότι δεν θα ξαναγυρίσει πίσω και ότι αποφάσισε να εγκαταλείψει τα πάντα και να πάει μοναχός στο Άγιο Όρος.